σεζόν ευχόμαστε καταρχήν με υγεία για όλους. Ένα 0-0 σήμερα είδαμε εδώ στη Βουλιαγμένη για την ομάδα σου, η οποία σπατάλησε ένα ημίχρονο μέχρι να βρει κάποιους διαδρόμους κόντρα στη Βουλιαγμένη. Κάποιο πρώτο σχόλιο για αυτόν τον αγώνα? Όντως, το 0-0 απέναντι σε μια παραδοσιακά καλή ομάδα ήρθε μέχρι να βρούμε λίγο τους διαδρόμους που χρειαζόμασταν για να δημιουργήσουμε κάποιες ευκαιρίες. Βέβαια, όπως αρκετές ομάδες, έτσι και οι Βουλιαγμένοι, συνήθως παίζουν πάρα πολύ κλειστά και αυτό προβληματίζει και δυσκολεύει όλες τις ομάδες οι οποίες θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο κατοχής και δημιουργικό ποδόσφαιρο. Είχαμε τις ευκαιρίες, θεωρώ. Δεν τις κάναμε γκολ. Δεν ήταν οι ευκαιρίες που συνήθως έχουμε στα παιχνίδια μας. Ήταν αρκετά λιγότερες από αυτές που δημιουργούμε. Θεωρείς ότι οι γηπεδούχοι ήταν διαβασμένοι, είχαν διαβάσει τον τρόπο παιχνιδιού σας ή απλά εσείς δεν εμφανιστήκατε τόσο καλή όσο θα περιμένατε? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια ομάδα ξεκάθαρη από τη δημιουργία μας. Το ποδόσφαιρο κατοχής, ανάπτυξη από πίσω και επιθετική φιλοσοφία είναι πράγματα τα οποία ούτε ποτέ τα έχουμε κρύψει, ούτε τα έχουμε διαπραγματευτεί. Οπότε είναι λογικό μια ομάδα η οποία παίζει μαζί μας να ξεκινάει να θέλει να μας πιέσει αρκετά στην ανάπτυξη και μετά να είναι αρκετά κλειστή πίσω. Από εκεί πέρα. Να σας θυμίσω ότι είναι μια σεζόν η οποία προέρχεται από μια πολύ μεγάλη αποχή. Ακούγεται κατά κόρον αυτό, αλλά έτσι είναι. Οπότε σίγουρα και εμείς χρειαζόμαστε το χρόνο μας να βρούμε τα πατήματά μας και να δείξουμε αυτό που θέλουμε. Και ένα σχόλιο τελευταίο για την πορεία της ομάδας σας φέτος. Τι περιμένετε? Ο στόχος του Ολυμπιακού Βάρης είναι ξεκάθαρος. Κυνηγάει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό κιόλας, όπως είδατε, περάσανε τώρα 30 σκεμμένα κεφάλια. Από μια ισοπαλία στην πρώτη αγωνιστική που ούτε τελειώνει τίποτα, ούτε αν κερδίζαμε θα έδινε κάτι. Αυτό και μόνο νομίζω τα λέει όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.